Σαφής. Λοιπόν, πάμε με Κουμουτσάκο. Α, η αυθεντική ερμηνεία όπω αντιλαμβάνεστε από πλευρά αξιωματική αντιπολίτευση με μια ανακοίνωση τη νύχτα. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα η Νέα Δημοκρατία λέει: οποιαδήποτε αναφορά στο Ιλίντεν, στο όνομα τη γειτονική χώρα, όχι μόνο δεν θέτει τέλο στον αλυτρωτισμό των Σκοπίων, αλλά αντιθέτω τον επιβεβαιώνει και τον ενισχύει. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο ακόμη και να τίθεται προ. Συζήτηση. Ακόμα και σκέψη για ό,τι μπορεί να συζητηθεί είναι απαράδεκτη. Είστε κάθετα αντίθετοι, λοιπόν. Απολύτω αντίθετοι, δεν συζητιέται αυτό το όνομα. Δεν είναι καν αφετηρία σκέψεων για συζήτηση. Ωραία. Γιατί το Ήλιντεν είναι το σύμβολο του μακεδονικού αλυτρωτισμού και επεκτατισμού. Επομένω, ένα τέτοιο όνομα, όπω γράφουμε στην ανακοίνωσή μα, ναι. όπω είπαμε χθε, αντί να διώχνει, αντί να μειώνει τον αλυτρωτισμό, τον κρατάει, τον επιβεβαιώνει και τον ενισχύει. Επομένω, είναι απορριπταίο, α, με, επί τη αυτό το όνομα. Δεν συζητιέται. Τελείωσε. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η λύση, Μόνο το όνομα, τα υπόλοιπα, γιατί είναι κι άλλα. Από Πριν να απαντήσω σε αυτά, Ελάτε. Ε, κύριε Αφτιά, γιατί άκουσα τον πρόεδρο ε, τη Ένωση Κεντρών, τον κύριο Λεβέντζ, να λέει διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ανταπόκριση με, την, με τα γεγονότα και, και τι ιστορικέ προσπάθειε του καθενό. Εάν σήμερα η Ελλάδα μπορεί να διαπραγματεύεται από μια θέση ισχύω και να έχει ένα πραγματικά. Ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τη είναι. είναι επειδή η κυβέρνηση Καραμαλή το 2008 στο Βουκουρέστι έπεισε όλο το ΝΑΤΟ που ήταν αντίθετό τη ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ χωρί πρώτα να λυθεί με τρόπο αμοιβαίο αποδεκτό το στο σήμερα ζήτημα τη ονομασία. Αυτό είναι και σήμερα, σήμερα το μόνο ισχυρό διαπραγματευτικό λοιπόν, χαρτί τη χώρα. Και να προσέχει η, η πολύ λύση, καλά τι λέει ο κ. Λεβέντη. Η λύση σήμερα λοιπόν, ποια χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά πρέπει να έχει. Ελάτε. Προσέξτε. Δεν μπορεί να έχουμε λύση που να αφήσει ουρέ και εκκρεμότητε για ένα απότερο μέλλον. Εμεί λοιπόν τι λέμε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, να είναι ενιαία, δηλαδή να μην είναι αποσπασματική, να είναι συνολική, να καλύπτει όλα τα ζητήματα. Όνομα, χρήση, σύνταγμα, αλυτρωτισμό, βιβλία, τα πάντα και βεβαίω να είναι οριστική και τελική. Δεν μπορούμε να πάμε σε μία συμφωνία σε δόσεις. Δεν μπορούμε να πάμε και να αποδεχθούμε μία συνυποσχετική λύση. Εμείς θέλουμε μία λύση τώρα. Και βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η διαδικασία κύρωση. Αν φτάσουν ποτέ σε συμφωνία, πριν έρθει στη Βουλή να έχει αλλάξει το σύνταγμα τη γειτονική χώρα. Αυτή είναι η μόνη ασφαλή εγγύηση. Αν δεν γίνουν αυτά λοιπόν. Η μόνη ασφαλή εγγύηση. Το επόμενο βήμα του ονόματο δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Α, αυτή είναι η θέση Και μας. Και γιατί ξεπετάχτηκε αυτό το όνομα ξαφνικά. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ναι. αυτού που διαπραγματεύτηκαν. Διότι εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώ ε, όλου αυτού του μήνε. Κάποιον θα του το έπανε, κάποιο είπε ναι. Άντε, προχωρήσουμε. Δεν είναι. Οι πληροφορίε μα είναι, οι πληροφορίες είναι σας. ότι το ζήτησε η σκοπιανή πλευρά. Και τι είπαμε. Και αποδέχτηκε να το συζητήσει η ελληνική. Αν κάνω λάθο να μα διορθώσουν, γιατί δεν μα ενημερώνουν κιόλα. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Εσείς εγώ θέλω θα να σα πω εξή. Σε ποιον ετέθη αυτό το όνομα και ποιο το αποδέχτηκε. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε να μιλήσω για μια συζήτηση που έγινε μεταξύ του και του Αρχηγού τη Αξιωματική Αντιπολίτευσης και Αυριανού Πρωθυπουργού, του κυρία Κουμτζοτάκη. Δεν θα μπω λοιπόν στην ουσία αυτή τη συζήτηση. Αυτό το οποίο όμω θα πω είναι ότι η κυβέρνηση όλου αυτού του μήνε για ένα ζωτικό ζήτημα διαπραγματεύεται αποκομμένη από τι πολιτικέ δυνάμει, τώρα τη θυμήθηκε, αποκομμένη από την ευαισθησία των Ελλήνων, διότι όταν διαλαλούσαν και τόνιζαν την ανάγκη του να, να. Προχωρήσει η χώρα σε μια λύση αποδεκτή από του Έλληνε, του λιδωρούσαν, ταύτισαν τα συλλαλητήρια με ακρότητε και άκρα. Άρα ήταν αποκομμένη από την κοινωνία, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι και αποκομμένη από την ιστορία. Αποκομμένη από τι πολιτικέ δυνάμει. Αποκομμένη από την κοινωνία, αποκομμένη από την ιστορία. Το Σκοπιανό μπορεί να φέρει εκλογέ, κύριε Κομοτσάκο. Αυτό, κοιτάξτε, αν ο κύριο Καμένο εννοεί αυτά τα οποία λέει και δεν θα κάνει ακόμα μία ιδεολογική, πολιτική και προσωπική κυβίστηση. Αυτή η κυβέρνηση, από τη στιγμή που θα έρθει μια συμφωνία στη Βουλή, δεν έχει μέρε πολλέ μπροστά τη. Εάν ο κύριο Καμένο, ναι. ξαναλέω, ναι, ναι. που δεν το πιστεύω, ναι. διότι αυτή είναι η πορεία του ανδρό, επιμείνει στι θέσει τι οποίε έχει τονίσει και έχει υποστηρίξει στο ζήτημα αυτό, αυτή η κυβέρνηση λογικά δεν μπορεί να έχει αύριο. Διότι όταν σε ένα ζωτικό ζήτημα που αφορά την ψυχή των Ελλήνων, που αφορά ένα μείζον ζήτημα της εξωτερικής μας πολιτικής, υπάρχει διάσταση απόψεων και μάλιστα ένα τέτοιο χάσμα μεταξύ του βασικού εταίρου της κυβέρνησης, αυτού δηλαδή που την κρατάει όρθια με την πλειοψηφία, και των λοιπόν κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων Βάλιστα. σχημάτων του κυρίου Κοτζιά Εναι. και άλλων, μένουνε, μένει όρθια, Εξαιτία αυτών μένει όρθια, αν το ένα κομμάτι φύγει, δεν είναι νοητή Άρα... μια συνέχεια κυβερνητικής θητείας με αυτό το ζήτημα ως διακύβευμα. Άρα ο Μητσοτάκης χθε το ξέκοψε στο Τσίπρα, ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό, εγώ σε αυτό το πράγμα δεν έχω καμία συμμετοχή. Κύρι... Σωστό. Κύριε το αντιλαμβάνω αυτεία... σωστά. Κύριε Αυτιά, ό,τι λέει ο κ. Μητσοτάκη ναι. δημόσια, ναι. για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα, αν δεχόμαστε πιέσει κτλ., ό,τι λέει δημόσια, λέει και κατηδία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτέ είναι οι θέσει μα, αυτό το λέμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και οι συνομιλητέ μα, στο Λαϊκό Κόμμα, αλλά και οι άλλοι ε, πρωθυπουργοί, υπουργοί που συναντάει ο Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόεδροι κομμάτων, πλέον δεν βάζουν θέμα του τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Διότι η θέση είναι ξεκάθαρη, σα την περιέγραψα Σαφείς. και έτσι θα πορευθούμε με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα και κυρίω με υπευθυνότητα απέναντι στο μεγάλο θέμα. Η κυβέρνηση πολλέ φορές κάνει κριτική, μικροκομματική στη δική μα κριτική. Αντί να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει, να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει την καθαρή θέση τη αντιπολίτευση για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική τη θέση, λέγοντα ότι έχω και μια αντιπολίτευση που λέει αυτά και αυτά και αυτά. Αντί Λάει. λοιπόν να αξιοποιήσει αυτό το ατού, εκείνη στρέφεται κατά τη αντιπολίτευση γιατί κάνει κριτική. Κριτική εθνική και υπεύθυνη. Θα ρίξετε όνομα ω Νέα Δημοκρατία. Δεν διαπραγματευόμαστε εμεί, κύριε Αυτιά. Διαπραγματεύεται η κυβέρνηση και θα κριθεί με τα αποτελέσματα τη διαπραγμάτευση που κάνει. Εμεί ω παράταξη τη έχουμε δώσει στα χέρια το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαπραγματευτικό Ποιο? όπλο να μην να αποδέχονται όλοι οι εταίρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ ότι πρέπει πρώτα να λυθεί για να, μπουν αυτά τα, να, να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια τη κυβέρνηση και τη το δώσαμε εμεί. Η δική μα παράταξη, η κυβέρνηση Καραμαλή, υπουργό εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργό εθνική μας... άμυνα Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Αυτό κρατάει στα χέρια του και μπορεί να διαπραγματεύει. Εγώ απορώ. 40 κόμματα περάσαν από την Ελλάδα, δεν μπόρεσε κανένα να επιβάλλει το όνομα Σκόπια στα Σκόπια. Αυτό κατάλαβα. Και πάμε πατού ιστορία... και ακούς την κυρία η... Μέλκερ, Μακεδονία. Η ακούς ιστορία... την κυρία Μέιν, Μακεδονία. Ακούς τον Ένανε, τον Μακρόν, Μακεδονία. Ιστο... 40 κόμματα, ένα δεν μπόρεσε να πει Σκόπια, τελείωσε. Άμα η... γουστάρτε, άμα δεν γουστάρτε, χαίρετε. Δεν θα πάρετε στον αιώνα τον άπαντα όνομα. Αυτό δεν γίνεται. Έχει συμφωνήσει κανεί 25 χρόνια, κύριε Ασιά. Σαφής. Υπάρχει συμφωνία. Σαφής. Δεν είναι τα σκόπια έξω από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφής. Δεν μπορώ να ακούω. Όπω τον κύριο Λεβέντη, ξαφνικά κριτικέ, ουσιαστικά υπονώντα ότι όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει προηγήθηκαν, ουσιαστικά ήταν προδότε, όταν δεν υπάρχει συμφωνία. Όταν αυτά τα, αυτή η χώρα είναι 10 χρόνια εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ενώ του ζητάει όλη η κοινότητα να μπουν. Μάλιστα. Όλη η διεθνή κοινότητα λοιπόν, υποστηρίζει τη συμμετοχή του. Και εμεί, και εμείς, αυτό θέλω να το πω. Σα λέω να άρχισε πολλέ φορέ. Οι κυβερνήσει που προηγήθηκαν κράτησαν Μάλιστα. όρθια αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα... Και δεν μπορεί κανεί να κάνει Ερώτημα. κριτική εκ ο... των υστέρων ο... που δεν αγωνίστηκε ο... γι' ο... αυτό. Ο Παπαδόπουλο του Ελιντάνσκα Μακεδόνια. Πώ το κόβει, πώ το βλέπει ο πρόεδρο. Εγώ δεν του... μπορώ να μιλήσω εκ μέρου του πρόεδρου. Εσεί ο... πρόεδρο μπορείτε ο... ο... να ο... κάνετε. Είναι τόσο βαριά ιστορικά Έτσι. αυτό το όνομα. Και τόσο, ιστορία. Τόσο παραπέμπει σε αλυτρωτισμό και επεκτατισμό που νομίζω ότι αυτό το όνομα, όπω σα είπα και όπω είναι η θέση μα, δεν μπορεί να σταθεί Σαφείς. ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουμουτσάκο. Δέκα λεπτά πριν...